Τη συνεργασία της Έλενας Παπαρίζου με τον Χρήστο Δάδη στη φάση των νοκάουτ δεν θα μπορούσαμε να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τους απολαύσουμε στη σκηνή του Voice σε ένα αφιέρωμα στον αξέχαστο Αντώνη Βαρδί.
πληρώνω εγώ. Σε έναν κόσμο εχθρικό κομματιάζομαι, για τους άλλους πάντα εμποράγω. Έκρηξη! Ωχ, Παναγιά μου! Πήρε φωτιά η σκηνή! Συγκλονιστική, τι να πω τώρα για τις φωνητικές δυνατότητες του Χρήστου Δάντη και της Έλλας Παπαρίζου και για αυτή την επιλογή των κομματιών. Εντάξει, τεράστιος συνθέτης. Τεράστιος συνθέτης και νομίζω είναι ο χαμένος κρίκος ανάμεσα στο παλιό λαϊκό και στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Έτσι, έτσι, ο Αντώνης Βαρδής. Ακριβώς έτσι. Και απίστευτη στίχη αυτή. Χρήστο, θέλω να μας πεις λιγάκι για την εμπειρία σου εδώ στο Voice. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τα παιδιά γενικά έχετε εργαλεία να δουλέψετε καλά, από ό,τι είδα. Έχουμε παιδιά εργαλεία. Ναι, και είναι καλά εργαλεία. Λοιπόν, λίγο πείραγμα θέλουν, έτσι λίγο ένα... Τα πειράξατε τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Είδα, λίγο να τα πειράξουμε. Ανέβηκαν. Και θα ανέβουν και άλλες ακόμη εδώ πάνω. Να τους ανεβάσουμε την υποδύναμη και θα πάνε καλά. Χαρούμενος με το αποτέλεσμα το πάρα οποίο πολύ, πάρα πολύ. Ήρθε. Πάρα πολύ. Πιστεύεις παιδιά, ότι... καλό έργο. Καλό αγώνα, γιατί πια στις μέρες μας για να ακουστούν καλές φωνές, καλά θα τραγούδια. Ρώταγα, αυτό θα σε ρώταγα, γιατί χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Ακριβώς. Αλλά η δουλειά ουσιαστικά και ο αγώνας για το The Voice of Greece είναι ένα παράσημο. Αλλά μετά, για να βγει το Voice προς τα έξω και να παραμείνει... Χρειάζεται να το κρατήσεις. Χρειάζεται αγώνας μεγάλος. Ναι. Αλλά για κάθε άνθρωπο νομίζω ότι ακόμα και η ευκαιρία του να ακουστεί προς τα έξω, ακόμα και μία φορά, είναι πολύ σημαντική. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ τον Χρήστο. Τον ευχαριστώ τόσο πολύ που ήρθε να είναι στο πλευρό μου. Και όλοι γνωρίζουν ότι ο Χρήστος έχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου για δύο λόγους. Όλοι θα πιστεύουν ότι μόνο είναι η Eurovision. Αλλά για μένα δεν είναι μόνο η Eurovision. Είναι αυτό το τρελό κόριτσο που καθόταν μπροστά στο MTV στη Σουηδία και περίμενε να παίξει το Aman Aman. Γιατί ήταν ο πρώτος μου αέρωτας. Καψουράκι μου ήταν. Ενώ, και, ξέρετε, και μετά με τη Eurovision, πάντα όταν ήμουν δίπλα στο Χρήστο ήμουνα. Μάλιστα, κύριε Δάντη. Ενώ μαυσολείο εγώ. Έχουν περάσει τα χρόνια, όχι πολύ, λίγο ελάχι. Και πλέον κι εγώ που νιώθω ότι έχω οριμάσει και μέσα στο τραγούδι, γιατί μου έχει δώσει πάρα πολλά ο Χρήστος, και στη μουσική μου παιδεία και σαν δάσκαλος που έχει υπάρξει δίπλα μου, γιατί ήταν τεράστια στήριξη μαζί μου, νιώθω ότι σήμερα μπορώ άνετα να πω ναι, ο Χρήστος Δάντης είναι φίλος μου και τον αγαπώ. Πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Γεια σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Χρήστος Δάντης, την αγάπη σας. Αγαπώ πολύ, Χρήστο μου. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωνάρα μου, φωνάρα μου. Ψυχάρα μου. Γεια σου, φίλε. Αγοράκι. Υπέροχο. Αχ, 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 αχ. Και... σήμερα κάνει λίγο κρύο εδώ μέσα και ξέχασα το παλιό σπαλτό να βάλω. Γεια σου, Χριστάλλα. Γεια σου, Χριστό μου. Θα πούμε καφέ την άλλη εβδομάδα. Εντάξει.